Πώς μπορεί να αναπτυχθεί η παραγωγή πολιτισμού και μάλιστα από μικρά τοπικά σωματεία σε μια νησιωτική περιοχή? Πώς μπορούν να ξεπεραστούν οι αρνητικές επιπτώσεις από την οικονομική κρίση, ώστε οι πολιτιστικοί φορείς όχι μόνο να μπορέσουν να επιβιώσουν, αλλά και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κουλτούρας κάθε τόπου? Είναι εντυπωσιακό ότι και σε αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης δεν συνάντησα πολιτιστικό φορέα ο οποίος να είπε διακόπτω τη λειτουργία μου γιατί υπάρχει η κρίση. Αντιθέτως, όλοι ψάχνουν μέσα από αυτή την αδυναμία να βρουν και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να συνεχίσουν το έργο τους. Η Περιφέρεια Ιων Ιωνίσων κάλεσε τους ίδιους τους ανθρώπους του πολιτισμού να συζητήσουν τα προβλήματα αυτά, να προχωρήσουν σε συμπράξεις και να προτείνουν λύσεις. Πάνω απ' όλα, τους κάλεσε να ενώσουν δυνάμεις κατά τη διάρκεια της πρώτης πανιόνιας συνάντησης πολιτιστικών σωματείων που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στη Λευκάδα. Σκοπός της διοργάνωσης αυτής είναι να ανταμωθούμε, να βρεθούμε, να γνωριστούμε, να μάθουμε ο ένας τα χνότα του άλλου. Κατάμεστη ήταν η αίθουσα του ξενοδοχείου που φιλοξένησε την πρώτη πανιόνια συνάντηση πολιτιστικών σωματείων. Με τη φιλοδοξία να γίνει θεσμός, στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι από περισσότερα από 80 σωματεία από την Κέρκυρα έως τη Ζάκυνθο και από τους Παξούς έως την Ιθάκη. Για να κρατήσουμε αυτό που λέμε την επτανησιακή μας κουλτούρα, τον επτανησιακό μας πολιτισμό, υπάρχει ανάγκη να συνδεθούμε περισσότερο, να έρθουμε πιο κοντά. Δεν είναι τυχαίο το ότι στα νησιά μας έχουμε 24 φιλαρμονικές, από τις οποίες 19 είναι στην Κέρκυρα και 5 είναι στα υπόλοιπα νησιά. Έχουμε πάνω από 50 χοροδίες, από τις οποίες 30 περίπου είναι στην Κέρκυρα. Με την πρωτοβουλία αυτή επιχειρείται μεταξύ άλλων να γίνει μια χαρτογράφηση της πολιτιστικής έκφρασης περιοχής με στόχο τον καλύτερο προγραμματισμό, τις συνέργειες αλλά και τη σωστή κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων.